Δεν ξέρω πώς είδατε τη σημερινή εμφάνιση και ότι είδε όλος ο κόσμος το Δασάκη σήμερα. Αξιολαστικά, στο πρώτο ημίχρονο πληρώσαμε κάποια ατομικά λάθη που κάναμε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου. Αβίαστα λάθη που δεν μας αφήναν να βρούμε ρυθμό. Ήταν ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο, όμως η ομάδα δεν έβγαλε αυτό που μπορεί και αυτό πληρώσαμε στο τέλος. Τον κόλ το δεχτήκαμε από ένα φάουλ που δεν υπήρχε ο διαιτητής. Ξέρουμε πού το είδε και το έδωσε. Τέλος πάντων, πήγε τον κόλ εκεί στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο βγήκε μια τεράστια προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές. Έβαλαν τον εθνικό στην περιοχή του, έφτιαξαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Είχαμε 3-4 τουλάχιστον κλασικές. Έτρεξαν πολύ, προσπάθησαν, όμως δεν μπορέσαμε να πετύχουμε έστω και έναν γκολ για να πάρουμε τον βαθμό. Υπήρχε μια φάση όπου δικαιόμασταν πέναλτι, όμως δεν μας δόθηκε. Γενικά η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε ότι είχε πάρα πολλές δυνατότητες και αδικεί τον εαυτό της με την εικόνα που έβγαλε στο πρώτο ημίχρονο. Θεωρείς πως η ομάδα επηρεάστηκε από το πολύ νευρικό παιχνίδι? Υπήρχαν πολλές σκληρές φάσεις και πολλές νεκρός χρόνος, προσθέτω εγώ, στο σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, είναι γενικά αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, όταν μας προηγηθεί ένας αντίπαλος, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό συχνούς τραυματισμούς, αν θέλετε, πάρτε τους εισαγωγικά. Σήμερα είχαμε 8 λεπτά καθυστέρηση, μπορούσαμε πολύ περισσότερα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι όταν έδειξε ο τέταρτος 8 λεπτά καθυστέρηση, υπήρξε και αντίδραση από τον εθνικό. Τέλος πάντων. Έχουμε και αυτό το φαινόμενο, όντως, αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν αφήνει την ομάδα να βρει ρυθμό. Όμως είμαστε η Ομόνοια και θα πρέπει να τα ξεπερνάμε και αυτά. Οπότε εμείς ασφαλώς η ήττα είναι κάτι που κρατά την ομάδα πίσω στη βαθμολογία. Θα πεις τι κρατάμε? Την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου που έδειξε η ομάδα ότι έχει τρομερές δυνατότητες και θα πρέπει να σταματήσει να αδικεί τον εαυτό της αυτή η ομάδα. Είναι κρίμα. Κρατάμε το πρώτο ημίχρονο που δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε και βάλαμε εμείς πίεση στον εαυτό μας και βάλαμε περισσότερα εμπόδια εμείς στον εαυτό μας από αυτά που είχαμε στο ύπεδο να αντιμετωπίσουμε. Κρατάμε επίσης δύο πολύ καθοριστικές φάσεις στο παιχνίδι που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην τελική έκβαση του αποτελέσματος. Και μιλώ για την φάση όπου προήλθε τον γκολ του εθνικού και τη φάση του πέναλτι που δεν μας δόθηκε. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Μίλησες για πολλές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στην Ομόνοια και για την αντιμετώπιση κάποιων φάσεων των ποδοσφαιριστών σας. Πιστεύετε πως κάπου χάνεται και αυτοσυγκέντρωση, γιατί ήμουν και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Οθέλο, όπου επηρεάστηκαν πολλοί από τα μαρκαρίσματα, από τα προσωπικά μαρκαρίσματα οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας και σήμερα σε κάποιες περιπτώσεις γύριζαν συνεχώς τον διαιτή για κάποιες φάσεις που δεν βγήκαν στην Ομόνοια. Πώς σχολιάζετε, αν έχετε να σχολιάσετε κάτι επί τούτου, και πώς η Ομόνοια θα αντιδράσει όταν παρουσιάζεται συχνά ένα φαινόμενο, και μιλώ πάντα και για την διαιτησία, μιλώ και για την προοπτική των ποδοσφαιριστών σας και για την συνέχεια των αγώνων όταν δεν βγαίνουν κάποια παιχνίδια στην ομάδα σας? Εντάξει, είναι πάντα δύσκολο όταν δεν σου βγαίνει το παιχνίδι και αυτά που έχετε αναφέρει που όντως συμβαίνουν κάποιες φορές με τους ποδοσφαιριστές μας είναι προϊόν όλο αυτό που έχουν προηγηθεί. Χωρίς αυτό να μπορεί να δικαιολογήσει 100% αυτό που έχει αναφέρει, διότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, ανεξάρτητα με το ότι τι βιώνουν, όμως είναι και αυτοί άνθρωποι κάποτε ξεφεύγουν. Όμως θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι κάτι που δεν αφήνει την ομάδα να παραμείνει συγκεντρωμένη 90 λεπτά. Αλλά εκεί πέρα τι να κάνει η Ομόνοια? Είχαμε μια συνάντηση την περασμένη Πέμπτη. Θα δει το θέμα το διοικητικό συμβούλιο και θα δούμε πώς θα προχωρήσει η ομάδα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε πέρα να γυρίσουμε σελίδα για να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, να σε ευχηθούμε καλή συνέχεια, γιατί οι προπονητές έχουν ήδη λάβει.